Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, τι κάνετε? Τι να κάνω, πραγματικά προσπαθώ να είμαι ήρεμος, αλλά ξέρετε κάτι, με εξοργίζει να βλέπω τον Θάνο Πλεύρη εχθές να κάνει σύσκεψη με συναδέλφους σας γιατρούς από τον Ιατρικό Σύλλογο στην Αθήνα και να έχει το θράσος, γιατί περί θράσος πρόκειται, να γράφει «Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των γιατρών μας από ανυπόστατες μηνύσεις, όπως στις μηνύσεις για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19 και την βία σε βάρους τους». Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Βασιλείο? Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι έρονται τα μέτρα τώρα, ναι, από ό,τι είδα. Ναι, έτσι λένε. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κορονοχούντα Μητσοτάκη με μπροστάρι τον Πλεύρη, τον γνωστό γόνο του Δημοκράτη, πατέρα του, που ο οποίος έχει χάσει και την άδεια άσκηση επαγγέλματος, νομίζω, πρόσφατα. Mm. Αφού έχει διαλύσει το ΕΣΥ, αφού δεν έφερε θεραπείες για την πανδημία του κορονοϊού, mm-hmm, αφού έχει κυνηγήσει τους υγειονομικούς που τόλμησαν να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη, τώρα νομίζω ότι απευθύνεται σε χρυσόψαρα και όχι σε νοήμονες πολίτες, mm-hmm, και έρχεται να μας πει ότι έρονται τα μέτρα τη στιγμή που εδώ και ένα χρόνο περίπου άλλες χώρες έχουν σταματήσει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους κλπ. Κλπ. Τώρα, δεν ξέρω, νομίζω... Εγώ, κύριε Βασιλείου, έχει... Πώς μπορεί να ξέρει ο Πλεύρης και ο κάθε Πλεύρης αν η οποιαδήποτε μήνυση είναι ανυπόστατη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν άνθρωποι, γιατροί, που ήταν μέσα στο ΕΣΥ περιστατικά κορονοϊού? Εσείς δεν ξέρετε, δεν έχουν φτάσει στις γνώσεις σας συμπεριφορές γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες ήταν άθλιες απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν εμβολιασμένοι, για παράδειγμα? Ναι, νομίζω ότι στο απόγειο της πανδημίας, όταν είχαμε αρκετούς θανάτους, ενώ άρχισαν να κυκλοφορούν τα εμβόλια, mm-hmm, είχαμε ρατσιστικές συμπεριφορές έναντι ανθρώπων μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ρατσιστικές συμπεριφορές. Ακριβώς. Απλά πρέπει σε κάποια φάση, και μάλιστα όταν ελπίζουμε ότι σε κάποια φάση θα αρχίσει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, mm-hmm, να βρουν το θάρρος οι άνθρωποι και να πάνε να δηλώσουν αυτές τις συμπεριφορές και την αντιμετώπιση που είχαν μέσα στα νοσοκομεία. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό, κύριε Βασιλείου. Χθες μιλούσαμε με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να πάρουν το φάκελο του συγγενούς τους, ο οποίος απεβίωσε, μήνες ολόκληρους. Μήνες ολόκληρους και δεν έπαιρναν το φάκελο. Και στην αρχή τους είχαν πει ότι ήταν θετικοί στον κορονοϊό οι συγγενείς που επιβίωσε, και μετά στο τέλος την εμφάνισαν ως αρνητική. Ό,τι να είναι. Εγώ γιατί να μην μπορώ να απευθυνθώ στη δικαιοσύνη για τέτοιου είδους περιστατικά και να έχω τον υπουργό, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά με αυτή την τοποθέτησή του κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Απόπειρα χειραγώγησης της δικαιοσύνης είναι αυτό. Μα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, κύριε Δαμιανίδη. Παρέμβαση στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που κάνει απροκάλυπτα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, περιμένετε τώρα ότι ο Υπουργός Υγείας θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στη δικαιοσύνη? Μα η ίδια η δικαιοσύνη με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου έχει υποταχθεί στις ορέξεις της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Πλέον είναι χυδαία η συμπεριφορά των ανώτατων δικαστικών. Πώς μπορεί τώρα να βρει το κουράγιο ο άνθρωπος ο οποίος έχασε ένα δικό του, δεν έχει πρόσβαση στην εξουσία, να βρει το κουράγιο να πάει να κυνηγήσει δικαστικά αυτούς τους άθλιους όλους που έχουν μαζευτεί και παριστάνουν την κυβέρνηση? Δηλαδή ο υπουργός θανάτου πλέον, αποδεδειγμένα με στοιχεία, έχει φέρει τη χώρα τον τελευταίο χρόνο είναι πλέον τέταρτη παγκοσμίως σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ναι. Αυτό το έχετε δει πρόσφατα. Το έλεγα προχθές. Ωραία, εμείς, λοιπόν. Εμείς εδώ τα βλέπουμε αυτά, κύριε Βασιλείου. Εμείς αυτά δεν τα χάνουμε, γιατί τα παρακολουθούμε. Δεν είμαστε σαν τους άλλους τους συστημικούς
που λένε μόνο ό,τι τους πληρώσουν να πούνε. Εμείς τα λέμε αυτά. Ήταν στον καιρό της πανδημίας μέσα στα νοσοκομεία γινόταν ένα μακελιό και η σπουδή της κυβέρνησης ήταν να μολάει στα κανάλια τηλεεπιστήμονες και influencer, οι οποίοι και πουλούσαν ακριβώς. Που η μόνη τους έννοια ήταν να πουλήσουν εμβόλια. Έτσι, δημοσιογράφοι. Να πουλήσουν εμβόλια, δημοσιογράφοι, COVID test και μάσκες. Ναι. Ενώ, εμβόλια, COVID test και μάσκες. Ακριβώς. Και το πιο πιθανό είναι ότι παρατάθηκε η περίοδος των μέτρων και να συνεχίσει να πουλάει το κατεστημένο αυτά τα προϊόντα. Εγώ κύριε Βασιλείου θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα όταν λίγες ώρες πριν από αυτή την τοποθέτηση του Υπουργού Πλεύρη έχουμε την παραδοχή από τον Υπουργό Υγείας της Γερμανίας, ότι ουσιαστικά έχουμε παρενέργειες του εμβολίου δεκάδες χιλιάδες στο γερμανικό κράτος. Από ό,τι φαίνεται από διάφορους αναλυτές, στα 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων που έχουν κάνει το εμβόλιο, περίπου υπολογίζεται ότι 300.000 αναπηρίες έχουν πλέον καταγραφεί. Μιλάμε για αυτά τα περιστατικά και για αυτά τα περιστατικά οι εταιρείες οι οποίες έχουν βγάλει τα εμβόλια έχουν βγάλει τον πισινό τους απ' έξω σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις. Και τώρα βγαίνει ο Υπουργός των Γερμανών. Βγαίνει ο Υπουργός των Γερμανών και παρακαλάει τις εταιρείες αυτές να αναλάβουν αποζημιώσεις. Έχουν νομοθετήσει, κύριε Δαμιανίδη, έχουν νομοθετήσει προληπτικά. Αυτά τα ξέρανε πριν ακόμα κυκλοφορήσουν τα εμβόλια. Βγαίνει ασφαλώς γερουσιαστής πάλι πρόσφατα και λέει ότι πέρα από το γεγονός ότι οι παρενέργειες από το mRNA εμβόλιο είναι 3 φορές περισσότερες από ότι όλες οι παρενέργειες των όλων των εμβολίων από το 1971, βγαίνει ο ίδιος ο γερουσιαστής και λέει ότι η ίδια κυβέρνηση κάλυψε θανάτους νεαρών ανθρώπων από το mRNA για να μην χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στο εμβόλιο. Μιλάμε ότι ελπίζουμε και πιστεύω ότι τα ίδια έγιναν και εδώ. Δεν έχουμε επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ αυξάνεται συνεχώς η υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Μιλάμε ότι εξελίσσεται αυτή η ιστορία με την αυξανόμενη θνησιμότητα σε ανθρωπιστική καταστροφή. Αυξάνονται, καταμετρώνται πλέον οι ευνίδιοι θάνατοι σε ένα ποσοστό περίπου στο 40%. Και αφορούν περισσότερο σε νέους ανθρώπους. Κύριε Βασιλείου, πείτε μου λίγο σας παρακαλώ πολύ, πόσα χρόνια είστε γιατρός? Πάρα πολλά χρόνια, κύριε Δαμιανίδη. Πόσα πολλά χρόνια. 10, 20, πόσα χρόνια. Πάνω από 35. Πάνω από 35. 35 χρόνια, να 35 χρόνια. 35 χρόνια. Από τον καιρό που μπήκα, ναι. 35 χρόνια υπηρετείτε αυτό το εσύ. Την ιατρική επιστήμη. Ιατρική επιστήμη. 35 ολόκληρα χρόνια. Λέτε αυτά που λέτε σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε και το επιστημονικό υπόβαθρο για να τα λέτε, άλλωστε 35 χρόνια μέσα σε ένα χώρο. Σήμερα λοιπόν εσείς είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι βιώσατε στο πετσί σας αυτόν τον αποκλεισμό. Έχετε επιστρέψει στην εργασία σας. Μπορείτε να υπηρετείτε την ιατρική επιστήμη έτσι όπως θα έπρεπε να την υπηρετείτε τώρα που έχετε επιστρέψει? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ακόμη δεν έχω επιστρέψει. Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ πλέον με τις προθέσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή, εμείς που δουλεύουμε τέλος πάντων σε εισαγωγικά σε μονάδες, ναι, δεν μας επιτρέπεται ακόμη μέχρι σήμερα η συμμετοχή μας στο έργο της μονάδας. Άρα τι κάνετε δηλαδή, εσείς τι κάνετε? Εγώ είμαι ακόμη σε άλλο κράτος. Δεν μπορώ να επιστρέψω μέσα στη μονάδα μου. Γιατί εγώ θεωρούμαι επικίνδυνος για ασθενείς οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι. Προσέξτε. Αν γυρίσω θα τοποθετηθώ σε άλλο τμήμα. Εν τω μεταξύ γίνονται
Άρα δουλεύετε, είστε στο εξωτερικό. Είστε στο εξωτερικό, δουλεύετε στο εξωτερικό. Ακριβώς. Είναι στα όρια του αστείου, δηλαδή έχουν πάρει. Δεν είναι αστείο, δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι στα όρια του εγκλήματος, γιατρέ μου. 35 χρόνια άνθρωπος, ο οποίος έχει λιώσει παντελόνια πάνω στο κομμάτι, το πολύ ευαίσθητο κομμάτι του τεχνητού νεφρού, να μην μπορεί να δουλέψει τώρα στο νοσοκομείο έτσι όπως δούλευε και να είναι αναγκασμένος να δουλεύει στο εξωτερικό. Δηλαδή, εντάξει. Μα εν τω μεταξύ είναι ένας συνάδελφος μέσα στη μονάδα, ο οποίος παλεύει να τα βγάλει πέρα. Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι το σκεπτικό είναι ότι είναι ευαίσθητοι ασθενείς και δεν πρέπει να ερχόμαστε εμείς οι ανεμβολίαστοι, οι οποίοι θα μολύνουμε τους ασθενείς μας, ενώ οι εμβολιασμένοι δεν τους μολύνουν. Ναι, ναι, τρομερό πράγμα αυτό. Είμαστε σε άλλο τμήμα και το νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι. Και από το άλλο τμήμα, όταν έρχονται οι ίδιοι ασθενείς που αιμοκαθαίρονται, περνάνε από τα επίγοντα, εμείς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε μέσα στα επίγοντα. Μας επιτρέπουν δηλαδή να τους αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε, μέσα στα επίγοντα η νοσηλεύτρια του νεφρού που πήγε εκεί και εργάζεται υποδέχεται τον αιμοκαθαιρόμενο. Ενώ μέσα στη μονάδα της δεν μπορεί να δουλέψει. Εσείς τώρα κανονικά δουλεύετε στο αντικείμενό σας πάνω στο εξωτερικό, έτσι. Εκεί που δουλεύετε, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν είστε απειλή για τον ασθενή. Αλλά στην Ελλάδα είστε. Όχι. Έχει άλλο DNA εδώ ο κόσμος, μάλλον. Άλλο DNA. Μπορώ να ρωτήσω σε ποια χώρα εργάζεστε. Τώρα είμαι στην Κύπρο. Άρα στην Κύπρο, δηλαδή, πόσο διαφορετικό DNA να έχει η Κύπρος, κύριε Βασιλείου. Πόσο διαφορετικό. Το ίδιο είναι. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτό το οποίο κάνουν. Να ντρέπονται. Ελπίζουμε ότι... κοιτάξτε, επειδή υπάρχει ένα θέμα ιατρικό, ουσιαστικά μας πήραν οι πολιτικοί, οι ιατρικώς αγράμματοι πολιτικοί, μας πήραν την ιατρική μέσα από τα χέρια και την έχουν κάνει εργαλείο παραπληροφόρησης και εκφοβισμού του κόσμου. Τώρα, επειδή οι πολιτικοί προσπαθούν να μας κλέψουν τη δική μας επιστήμη, θέλω να κάνω και εγώ μια τοποθέτηση πολιτική, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, σας ακούω. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα, από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουν μαζέψει στελέχη, τα οποία είναι κυρίως ανεπάγγελτοι, ανίκανοι, και ουσιαστικά το κριτήριο που μαζεύει στελεχώνουν τα κόμματά τους είναι η υποταγή στον εκάστοτε αρχηγό και ουσιαστικά παλεύουν μόνο για το κομματικό συμφέρον. Το δυστύχημα είναι ότι αυτά όλα τα στελέχη, τα ανίκανα, τα ανεπάγγελτα, όταν γίνεται κυβέρνηση το κόμμα, δεσμεύουν κέρυες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Ένα τέτοιο υποκείμενο θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, είναι και ο Υπουργός Υγείας. Το κομματικό απόβλητο του λαός το ξέρασε αυτό το φασιστικό κομματίδιο μέσα στη Νέα Δημοκρατία και κατάφερε να γίνει υπουργός και να καταδυναστεύσει ένα ολόκληρο λαό, να ισοπεδώσει τη λογική μας, να μας πάρει την επιστήμη, να μας ακυρώσει και όποιος τόλμησε να πει μια διαφορετική άποψη να τον κυνηγήσει και στο τέλος να τον εξωστρακίσει και από τη χώρα. Εμείς κάνουμε μια παράκληση, γι' αυτό βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε και μιλάμε ουσιαστικά πλέον για το ιατρικό θέμα. Το ιατρικό θέμα ήταν μια αφορμή, ο κόσμος κατάλαβε τι έγινε. Από εδώ και πέρα προσπαθούμε και παλεύουμε και θα βγαίνουμε ουσιαστικά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ο κόσμος να σκεφτεί ότι η ψήφος που θα μπει μέσα στο κουτί θα καθορίσει πάλι έχει για βαρύτητα. Τα επόμενα χρόνια την ίδια του τη ζωή. Αυτό παρακαλώ και προσπαθούμε μέσα στην κοινωνία των υγιών πολιτών να υπάρξουν δράσεις και να γεννηθούν κάποιοι σχηματισμοί ουσιαστικά που να προσπαθήσουν
μήπως και σπάσουν αυτό το άθλιο κατεστημένο. Γιατρέ μου, επειδή σας άκουσα με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αντιλαμβάνομαι την αγανάκτησή σας, μια τελευταία ερώτηση θα σας θέσω, ιατρικής φύσεως, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, γιατί έχει αρχίσει να με πιέζει ο χρόνος. Έβαλα νωρίτερα μια δήλωση που έκανε στο CNBC, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο CEO της Pfizer, ο Albert Bourla. Εδώ, ο Αλβέρτος Μπουρλάς, Θεσσαλονικιός, δικός μας, δικός μας. Ναι, με 43 δισεκατομμύρια δολάρια η Pfizer εξαγόρασε μια εταιρεία η οποία λέγεται Seagen και αναπτύσσει μια τεχνολογία για την αντιμετώπιση του καρκίνου η οποία λέγεται ADCS, έτσι λέγεται αυτή η τεχνολογία. 43 δισεκατομμύρια δολάρια. Βγήκε λοιπόν ο Αλβέρτος Μπουρλάς και είπε ότι αυτή τη στιγμή ένα στους τρεις ανθρώπους στον πλανήτη έχει καρκίνο. Ναι. Πώς το ξέρει αυτό, δηλαδή... Είναι έτσι, ένας στους τρεις ανθρώπους έχει καρκίνο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Ίσως όμως, ναι, γνωρίζοντας ότι αυτός ο κύριος με το mRNA εμβόλιο του και με αυτόν τον μηχανισμό της ακίδας έχει εμβολιάσει 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους και γνωρίζοντας τις πιθανές παρενέργειες, ίσως μας προδιαθέτει το τι θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η αυξανόμενη θνησιμότητα βαίνει ανωδικά και φαίνεται ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος χρονίζει μέσα στον πληθυσμό, ο οποίος συνεχώς αυξάνει τη θνησιμότητα. Και μέσα σε αυτή τη θνησιμότητα, κύρια αιτία είναι οι κακοήθεις εξαλλαγές. Οι καρκίνοι δηλαδή. Οπότε μάλλον, ελπίζουμε να μην είναι έτσι, αλλά μάλλον αυτός ο κύριος μας προδιαθέτει αυτό, το τι θα δούμε μπροστά μας μελλοντικά. Γι' αυτό φαντάζομαι, κύριε Βασιλείου, χαρακτήρισε την επένδυση αυτή ως χαμηλού ρίσκου. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό. Λοιπόν, τι να πω, εύχομαι πραγματικά την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε ξανά να είστε στην Έδεσα, εκεί που πρέπει να είστε και όχι στο εξωτερικό. Πρώτα ο Θεός, πιστεύω κύριε Δαμιανίδη, ότι και ελπίζουμε ότι η κορονοχούντα πλέον είναι σε αποδρομή και πρέπει, νομίζω ότι φεύγοντας αυτή από την εξουσία θα γυρίσουμε και εμείς στις δουλειές μας. Για να δούμε. Και να σημειώσω σε αυτό το σημείο, συμφωνώ μαζί σας, το εύχομαι αυτό, ότι το εξωτερικό, η Κύπρος για μένα είναι Ελλάδα και για όλους τους Έλληνες η Κύπρος είναι Ελλάδα. Απλά το εξωτερικό το λέω με το γεγονός ότι δεν μπορείτε να είστε... Εννοείται ότι είναι ένα ελληνικό νησί, το οποίο οι πολιτικοί δεν θέλουν να είναι ενσωματωμένο. Κοίτε μακράν, ναι. Κοίτε μακράν, ναι, στον... Την αγάπη μας στη μαρτυρική μεγαλώνισο. Να είστε καλά κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κύριε Δαμιανίδη, χάρηκα. Γεια σας.